Έχουμε φτάσει να λέμε, γιατί όλοι έχουμε πάει μια βόλτα στο εξωτερικό, τι ωραία που είναι εκεί, τι ωραίους δρόμους, τι ωραίες περιοχές με πράσινο, ησυχία, καθαρή ατμόσφαιρα. Εδώ γιατί υπάρχει αυτό το χάος, που εδώ η πρώτη πόλη στον πλανήτη Γη είναι ελληνική. Ο πρώτος πολιτισμός, η πρώτη δομημένη πόλη, είναι ελληνική. Και ενώ εμείς διδάξαμε την πόλη, δηλαδή το σημείο που μαζεύονται οι πολίτες και ζουν και υπάρχουν και δημιουργούν, φτάσαμε εμείς να μην έχουμε πόλη. Γιατί αυτοί οι οποίοι βγαίνουν εκάστοτε, είτε εντός είτε εκτός της χώρας, αυτοί κάνουν αυτό το οποίο θέλουν αυτοί. Για το δικό τους προσωπικό όφελος. Εμείς τι ακριβώς κάνουμε? Γιατί το δεχόμαστε αυτό που συμβαίνει? Συμφωνήσαμε, αδέρφια, όλοι ότι το άδικο είναι τρόπος ζωής. Συμφωνήσαμε σε μια ανύπαρκτη δικαιοσύνη και λέμε μην περιμένεις από τους δικαστές. Όχι, εγώ περιμένω. Γιατί το δίκαιο, για να υπάρχει και να υφίσταται, πρέπει να πηγάζει μέσα από την ίδια την πολιτεία, όπου η πολιτεία θα νομοθετεί με βάση το όφελος του συνόλου των ανθρώπων. Σήμερα, πώς οι νόμοι είναι απέναντι στον άνθρωπο? Να πούμε τους 4 μνημονιακούς νόμους? Να πούμε τους νόμους, γιατί κάθε σύμβαση είναι νόμος. Να πούμε τους νόμους με τους οποίους δόθηκαν οι εθνικές μας οδοί. Να πούμε τους νόμους με τους οποίους αποστρατικοποιείται όλη η χώρα. Τι όφελος έχει ο πολίτης από αυτήν την ανηθικότητα η οποία επικρατεί? Και πότε ο πολίτης θα αντιληφθεί ότι πρέπει να βάλει φρένο ο ίδιος?